Υπάρχουν μέτρα και αντιμέτρα, τα οποία θα έρθουν να εφαρμοστούν το 2019. Όπως ξέρετε, το 2017 και το 2018 δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό μέτρο. Με τις Κυριακές συμφωνείτε με το άνοιγμα των Κυριακών? Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία που μερικές Κυριακές θα ανοίξουν σε τουριστικά μέρη, κυρίως στο Δήμο Αθηνών, στην παραλία από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, στην ορισμένο ορισμένη περιοχή του Πειραιά, όπως το πείσεις και το ίδιο στη Θεσσαλονίκη και γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο του Βενιζέλου. Φυσικά διαφωνούσαμε, αλλά είναι κάτι το οποίο φυσικά γίνεται στις περισσότερες χώρες, αν όχι στις όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως και στην Αμερική και παντού. Οπότε μπορούμε να το δούμε και αυτό σαν εξυγχρονισμό της οικονομίας. Πότε θα έρθουν τα μέτρα προς ψήφιση στη Βουλή? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αλλά φαντάζομαι θα έρθουν μέσα μέχρι τις 15 του μηνός. Θεωρείτε ότι θα αποτελέσουν αναπτυξιακό μοχλό για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας? Βεβαίως το θεωρώ ότι αναπτυξιακά μέτρα. Υπάρχουν πολλά αναπτυξιακά μέτρα. Όπως ξέρετε, με τη συμφωνία αυτή ανοίγει πλέον η διαδικασία για την ένταξη της χώρας στην κοσοδική χαλάρωση, το οποίο θα είναι ένας άλλος μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει να μας πει, κυρία Καραμεσίνη, όμως κόβονται επιδόματα. Τι έχετε εσείς να πείτε γι' αυτό? Τις ανακοινώσεις αυτές τις κάνει συνήθως η πολιτική ηγεσία και νομίζω ότι πρέπει να είναι κατανοητό ότι θα πρέπει η Υπουργός Εργασίας να κάνει τις αντίστοιχες δηλώσεις. Σαν διοικήτρια του ΟΑΕΔ, ωστόσο, εσείς βλέπετε έτσι? Δεν έχω ενημερωθεί και θα πρέπει να ενημερωθώ από την Υπουργό Εργασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τη δήλωση.